Σαμαρκιάζω και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, στο ψητό κατευθείαν, στο ψητό. Σήμερα Σάββατο ένα έκτακτο βίντεο. Βασικά δεν ήταν στο πρόγραμμα. Έλα όμως που έσκασε βόβα στο Μπέλα Shop και το είδε το μπελάκι και κατευθείαν την πήρε την παλετίτσα. Παιδιά, είχα πάρα πολύ καιρό να πάρω high-end παλέτα. Αυτή είναι η τρίτη στη σειρά. Οι δύο προηγούμενες μου ήταν η Jaclyn Hill με συνεργασία Morphe Volume 1 και Volume 2. Και τώρα όμως ήρθε η ώρα να απολαύσω κι εγώ και να δοκιμάσω εδώ πέρα μαζί σας να δείτε τις πρώτες ετυπώσεις μου από την Be Perfect Cosmetics Carnival 4 την Andy Todd. Έσκασε που λέτε η βόμβα στο Bella Shop, την έβαλε σε προσφορά και λέω τώρα θα την πάρεις όμως. Τώρα, γιατί δεν πρόκειται να την πάρεις ποτέ. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το βίντεο θα δείτε ένα make-up tutorial. Δεν θα κάνω σγότσες γιατί δεν μου αρέσουν τα σγότσες. Πιστεύω ότι δεν αντιπροσωπεύουν πουθενά. Το να πάρεις την παλέτα με το δάχτυλο και να την βάλεις πάνω στο χέρι σου για να δείξεις την απόδοση. So, τι. Το θέμα είναι να έχει απόδοση και να το καταλάβεις και πόσο καλά πλεντάρεται στο ματάκι, όχι στο χεράκι. Και θέλω να σου πω, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί σου έχουμε μια μεγάλη έκπληξη με το Bella Shop. Οπότε, αν σου φαίνεται πάρα πολύ καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε. Όμως ξεκινήσουμε με το make-up tutorial. Θέλω βασικά να σου παρουσιάσω την παλετάρα. Η παλετάρα έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα τη χάρτινη συσκευασία. Αχ, η παιδιά, εντάξει, τρελαίνομαι. Σε αυτήν εδώ τη χάρτινη συσκευασία που ακριβώς από πίσω σου δείχνει και τα χρώματα και γενικά έχει εδώ πέρα τα ενεργά account που μπορείς να βρεις την Be Perfect Cosmetic. Αυτή εδώ πέρα η Carnival, όπως και οι άλλες, είναι συνεργασία με τη Stacy Marie. Γενικά και πάμε να τη δούμε. Η παλετάρα, παιδιά, είναι αυτή. Αυτή, ακριβώς όπως ήταν και στη χάρτινη συσκευασία, έτσι ακριβώς είναι και πίσω. Λοιπόν, τα αναγράφονται όλα. Αναγράφονται και τα χρώματα, τα οποία χρώματα, επειδή την άνοιξα εγώ χθες, εννοείται ότι αναγράφονται και μέσα. Και μέσα είναι, εντωμεταξύ έρχεται αυτή εδώ πέρα η ζελατίνα που προστατεύει τα χρώματα και πάμε να τη δούμε και μέσα. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, δεν το συζητάω. Κοίτα εδώ παλετάρα, πρώτα απ' όλα όπως βλέπεις έρχεται και με καθρέφτη, δεν έρχεται με κάποιο πινέλο. Λοιπόν, πάμε λίγο να στο κάνω έτσι και πιο κοντινό, να δεις, όπως βλέπεις δεν την έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Περιμένω εδώ πέρα μαζί σου να μοιραστώ τις πρώτες μου εντυπώσεις. Λοιπόν, όπως βλέπεις είναι μια παλέτα η οποία συνδυάζει και θερμά και ψυχρά χρώματα. Από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά βλέπουμε ότι έχουμε μόνο χακί και όσο πλησιάζει πάει στο πιο ρομαντικό, κατάλαβες. Ειλικρινά δεν έχω λόγια και πάμε να τη δοκιμάσουμε γιατί δεν μπορώ να περιμένω άλλο, πραγματικά. Λοιπόν, έχω κάνει ήδη τη βάση μου, θα σε φέρω και πιο κοντά γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με μάτια, αυτό είναι το θέμα μας. Οπότε, μην τρομάξεις κιόλας, κάτσε να σε φέρω και πιο κοντά. Μια χαρά μου. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε σκέφτομαι να κάνω ένα μακιγιάζ, το οποίο εγώ όπως βλέπεις έχω και κουκολωτό μάτι, δηλαδή αυτό εδώ πέρα πέφτει προς τα κάτω, οπότε ό,τι και να κάνω εδώ πέρα δεν φαίνεται, θα φανεί μόνο όταν θα βγω στη φωτογραφία έτσι. Ουσιαστικά τα κουκουλωτά μάτια, να ξέρετε ότι επειδή δεν, ό,τι και να κάνεις εδώ δεν φαίνεται, θα φανεί εδώ πέρα, θα φανεί στο χειροκρότημα βασικά, οπότε ό,τι και να κάνω θα το κάνω εδώ πέρα. Λοιπόν, παίρνω το καθρεφτάκι μου. Έλα μαγική καθρεφτούλη. Λοιπόν, θα πάρω ένα πάρα πολύ μικρό πινέλο φιλενάδα, γιατί δεν ξέρω, αν και έχω ακούσει τα καλύτερα, ότι έχει πολύ καλή απόδοση. Να αρχίσω σιγά σιγά να χτίζω την σκιά. Επίσης έχω ακούσει ότι έχει τούμπανο pigmentation, οπότε για να μην κάνω καμιά βλακεία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή τη φορά η βάση που έκανα, όχι πως δεν μου αρέσει γενικά. Αλλά θέλω να σου πω, θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ πέρα απόχρωση, είναι η Pecan, μακάρι να μην το έχω σκοτώσει. Σιγά σιγά. Εδώ πέρα, βασικά τώρα κάνω ταμποναριστές κινήσεις, μόνο και μόνο για να τοποθετήσω τη σκιά. Εντάξει παιδιά, είναι, η απόδοση είναι τρομερή. Χρώμα κατευθείαν. Λοιπόν, και σιγά σιγά θα το φέρνω και στο μέσο του ματιού μου. Εδώ.
εντάξει, μπλεντάρονται πάρα 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 πολύ εύκολα γενικά. Δεν σε ταλαιπωρούν στο blending καθόλου. Και αφού έχω τελειώσει με τα μπλενταρίσματα, αλλά θα το συνεχίσω, τώρα θα πάρω την επόμενη σκιά, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, η Spicy Coral, για να τη βάλω λίγο πιο κάτω και ουσιαστικά να σβήσω τις άκρες από την προηγούμενη μου την σκιά. Για πάμε, είναι πάρα πολύ έντονο. Κάτσε να το τεινάξω λίγο. Με ελαφριές κινήσεις. Παιδιά, γράφει όχι τέλεια. Wow. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε πόσο ωραία η μία σκιά μπαίνει στην άλλη. Είναι φοβερό. Δεν χρειάζεται, παιδιά, πάρα πολύ blending. Είναι βουτυρένιο το θέμα. Ειλικρινά. Οπότε, κορίτσια, θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα το κίτρινο. Πάμε να το βάλουμε λίγο πιο πάνω, δηλαδή κοντά στο φρύδι τώρα, για να κάνει αυτή την αίσθηση του sunset, να σου το πω και έτσι. Λοιπόν, με πολύ ελαφριές κινήσεις και εδώ. Είναι φανταστική η παλέτα. Αφού έχω έρθει σε αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα, έχω να σου πω ότι έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βάφομαι έντονα, πάρα πολύ. Ειλικρινά σας μιλάω ότι αυτή η παλέτα μου μιλάει, δηλαδή στην καρδούλα μου, είναι φανταστική, απλώνεται. Όπως βλέπετε, δεν έχει πέσει τίποτα από κάτω, τίποτα. Και έλεγα να κάνω, ξέρω εγώ, λίγο baking, μπας, δεν έχει πέσει τίποτα, ειλικρινά. Δηλαδή, όταν βουτάω το πινέλο μου μέσα στα πάτσεις, δεν λερώνεται η παλέτα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν γίνεται αυτό το πουφ αυτό. Έχω πάθει μαγεία, ειλικρινά, δηλαδή το πόσο εύκολα η μία η σκιά μπαίνει μέσα στην άλλη, σου δίνει τόσο τέλειο μπλεντάρισμα. Πάρω με ένα πάρα πολύ έτσι ορθό πινελάκι, οπότε θα πάρω λίγο το μαύρο για να δώσω την ένταση που θέλω. Λοιπόν, αυτό είναι το μαύρο της παλέτας, μου αρέσει πάρα πολύ μία παλέτα να έχει και μαύρο, οπότε πάμε να το βάλουμε εδώ πέρα στη γωνίτσα μας, ίσα ίσα, εδώ, με ταμποναριστές κινησούλες. Εντάξει ρε παιδί μου, το μαύρο δίνει άλλη τώρα αίσθηση, τι να λέμε τώρα. Μόνο μέχρι εδώ, δεν το θέλω πάρα πολύ. Και μετά πάρω τώρα το blending, το πινέλο μου, και θα αρχίζω λίγο να το ανεβάζω και μέχρι εδώ. Να το σβήσω δηλαδή, να μην είναι τόσο έντονο. Το θέλω εδώ πέρα την ένταση, τη θέλω. Αλλά θα το πάω λίγο και προς τα μέσα. Να το σβήσω καλά. Και αφού τελείωσα με το θέμα μαύρο, τώρα θα πάρω τα ίδια πινέλα που είχα με το κεραμιδί και θα το περάσω λίγο έτσι ξανά για να ενωθούν. Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ επιμονή και επιμονή σε ένα μακιγιάζ, γιατί ναι μεν αρχίζεις, ναι μεν κάνεις blending, αλλά επειδή θέλεις πάλι την ένταση πρέπει να ξαναγυρίσεις και να ξαναδώσεις πάλι το χρώμα και την ένταση που θέλεις, βέβαια με τα σωστά μπλενταρίσματα. Λοιπόν, οπότε είμαι στη φάση τώρα που έχω βάλει το κεραμιδί, οπότε θα πάρω λίγο από το πορτοκαλί πάλι με πάρα πολύ ελαφρές κινήσεις έτσι για να τα κάνω ένα αυτό και μετά θα πάρω και το κίτρινο και θα κάνω όλα μαζί blending. Πριν πάω στη σήμερα, γιατί έχουμε και σήμερα, θα πρέπει βασικά με ένα pencil πινέλο να βάλω και λίγο σκιά από κάτω, έτσι θα τα αφήσουμε. Λοιπόν, οπότε παίρνω ένα πολύ λεπτό πινελάκι pencil και θα πάρω την αρχική μου την Pecan και θα τη βάλω εδώ κάτω.
Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα πάρω μία μπατονέτα και θα καθαρίσω λίγο εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, για να έχω μία καθαρή βάση. Θα βάλω λίγο μισελέρ νεράκι, για να έχω λίγο μία καθαρή βάση, ώστε να τοποθετήσω την σήμερα τη σκιά. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, βασικά εγώ το κάνω. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Ωραία, το αφήνω λίγο έτσι πάρα πολύ λίγο να στεγνώσει. Μέχρι να στεγνώσει, ποια να βάλω τώρα. Ποια να βάλω που γίνεται να χάσεις χαμούλης. Με τι να παίξω. Έχω sunset στα μάτια. Θα παίξω με αυτήν εδώ πέρα. Θα βάλω πρώτα την brush και μετά εδώ πέρα θα βάλω την shimmer. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε με ένα flat πινέλο τώρα θα βάλουμε flat πινέλο. Θα ξεκινήσω από την brush. Για να το δω κιόλας με το χέρι. Αχ, είναι τόσο βοτηρένιο, ρε παιδιά. Κοίτα εδώ. Εντάξει, δεν θα βάλω πινέλο. Πάμε εδώ. Oh. Παναγία μου, μάμα μία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και στο άλλο. Πόση απόδοση, ρε φίλε, να. Πόσο αποδυτική είναι αυτή η παλέτα. Και τώρα θα πάρω το πινέλο μου, το flat, και θα βάλω την shimmer, φιλενάδα. Εδώ. Λοιπόν, το look έχει φτάσει έως εδώ. Τώρα πάω να βάλω μάσκαρα, θα βάλω και ψεύτικες βλεφαρίδες και επανερχόμαθα. Λοιπόν, εγώ μόλις τελείωσα, έχω βάλει και τις βλεφαρίδες μου. Το look είναι αυτό. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτή την παλετάρα, δηλαδή αν σου έλεγα κάτι άσχημο θα ήμουν αγάριστη. Αξίζουν τα λεφτά της, παιδιά, αξίζει να την πάρετε. Βασικά τη βρήκα και προσφορά στο Bella Shop. Το Bella Shop έχει βγάλει προσφορά σε αυτή την παλέτα και σε μια άλλη παλέτα που Be Perfect, και κάπου εδώ έχω να σας πω ευχάριστα νέα, σαν τη μοιραράκι τώρα κάνω. Έχω ευχάριστα νέα να σας πω για το Σάββατο σήμερα μέχρι και την Κυριακή, με συνεργασία με το Bella Shop. Σας έχω έκπτωση, εκπτωτικό κώδικο Bella 18, μείον 18% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα Be Perfect Cosmetics, εκτός από αυτά τα προϊόντα που έχει ήδη το Bella Shop σε προσφορά. Και κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι αν με τον κωδικό μου Bella 18 πάρετε 2 παλέτες, κατευθείαν το Bella Shop θα σας δώσει δώρο αυτό εδώ πέρα, το Lip Gloss από Be Perfect Cosmetics. Μην χάσετε, παιδιά, αυτή την προσφορά, δηλαδή, και την Antitox που την έχει ήδη μείον 20%, έτσι όπως την πήρα και εγώ. Μην χάσετε την προσφορά Bella 18. Ακριβώς από κάτω θα σας έχω όλα τα απαραίτητα link, πώς θα κάνετε παραγγελία από το βορειοελλαδίτικο αυτό υπέρλαμπρο, υπέροχο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, το Bella Shop. Όλα από κάτω, τα πάντα, τα πάντα. Αυτά είχα να σας πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την καινούργια μου αγορά. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε το make-up tutorial, το οποίο το ευχαριστήθηκα και εγώ. Παιδιά, δεν υπάρχει, ειλικρινά. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να με ακολουθήσετε και στα social media. Οπότε, αυτά, οπότε να τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Φιλάκια πολλά!